Ήδη βρίσκεται σε εφαρμογή το ειδικό σχέδιο τροχονομικής αστυνόμευσης σε όλο το δικό δίκτυο. Γίνονται στοχευμένοι ελέγχοι σε σημεία τα οποία έχουν χαρτογραφηθεί από την υπηρεσία μας, κατά τα οποία στο παρελθόν έχουν δώσει σοβαρά τροχαία δυστυχήματα. Κατά τις ημέρες του Πάσχα, το σύνολο του προσωπικού του Τμήματος Τροχιάς Ηρακλείου βρίσκεται έξω στο δρόμο, σε όλο το οδικό δίκτυο, στο βόρειο οδικό άξονα και με τους συναδέλφους μας του Τμήματος Τροχιάς του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, στην Επαρχιακή Οδό Ηρακλείου Πεζών, στην Παλιά Εθνική Οδό Ηρακλείου Λασιθίου, στην Παλιά Εθνική Οδό Ηρακλείου Ρεθύμνου, αλλά και σε πάρα πολλά σημεία μέσα στον αστικό ιστό της πόλης μας. Οι έλεγχοι θα είναι συνεχείς και θα κορυφωθούν ειδικότερα κατά τις ημέρες που αναμένεται μαζική έξοδο των συμπολιτών μας από το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου προς την ενδοχώρα, που αυτό σημαίνει ότι σήμερα Μεγάλη Πέμπτη, αλλά και περισσότερο αύριο Μεγάλη Παρασκευή, που είναι και η πρώτη επίσημη αργία, αναμένεται μαζική έξοδο των συμπολιτών μας από το Ηράκλειο προς την ενδοχώρα. Και επιστροφή αναμένουμε τη Δευτέρα του Πάσχα, αλλά και την Τρίτη στις 7 Μαΐου, που έχει οριστεί ως επίσημη αργία της Πρωτομαγιάς. Κατά τους ελέγχους δίνεται έμφαση στις παραβάσεις εκείνες τις επικίνδυνες που μπορούν να οδηγήσουν σε ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα, όπως είναι η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, όπως είναι η ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας, το αντικανονικό προσπέρασμα, η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, η παραβίαση των πινακίδων stop, η παραβίαση της διπλής διαχωριστικής γραμμής, αλλά γίνονται και πάρα πολλοί έλεγχοι στη χρήση του προστατευτικού κράνους από τους αναβάτες των δικυκλιστών, καθώς επίσης και στη χρήση της προστατευτικής ζώνης από τους επιβάτες των οχημάτων και στην χρήση του κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Στόχος μας μέσα από αυτούς τους ελέγχους είναι να κρατάμε σε εγρήγορση τους συμπολίτες μας, τους οδηγούς των οχημάτων, να είναι προσεκτικοί, να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να οδηγούν συνετά, με απότερο σκοπό να μην έχουμε τροχαία ατυχήματα, ειδικότερα αυτές τις μέρες, τις μέρες των γιορτών, που η κίνηση είναι αυξημένη και όπως δείχνουν και τα στατιστικά πάντοτε, η κίνηση στους δρόμους αυξάνεται κατά 5% συγκριτικά με όλες τις άλλες περιόδους μέσα στον χρόνο. Εν ώψη των γιορτών του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς, οι υπηρεσίες και ειδικά οι υπηρεσίες στοχείας βρίσκονται σε αυξημένη υπηρεσιακή ετοιμότητα. Ειδικότερα έχουν διατεθεί περιπολικά οχήματα με ανάλογο προσωπικό και επιχειρησιακό εξοπλισμό για την καλύτερη αστυνόμευση του οδικού δικτύου. Σκοπός της αυξημένης αυτής αστυνόμευσης είναι η ασφαλής μετακίνηση των πολιτών και η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Γι' αυτό το λόγο ευχαριστούμε την προσοχή στους οδηγούς καθώς και στους χρήστες των οδών να είναι προσεκτικοί και να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Σας ευχόμαστε σε όλους τους πολίτες καλή ανάσταση και χρόνια πολλά. We'll be right back.